Και το γιάδισε, είναι πολύ ωραίο. Γιώργος ο Κύρκος, είμαι καστικός. Ανέλαβα τη δημιουργία του εξωφύλου και του πιστόφυλου για το βιβλίο και το παραμύθι της κυρίας Νάτση. Εμπνεύστηκα από την παλιά Κοζάνη, από τα αγατάκια, από την αφήγηση κράτησα κάποια πράγματα για να με βοηθήσουν να φτιάξω την
τι δημιουργεί αυτό το εικαστικό αποτέλεσμα και χαίρομαι να συμμετέχω και εγώ σε, αυτό, σε αυτή τη δράση και περιμένω να γίνει περισσότερο γνωστό, να το διαβάσει ο κόσμος, να μπει στα σπίτια και να χαρούν τα μικρά παιδιά με όλη αυτή την, και η μεγάλη βέβαια, με όλη αυτή τη δημιουργία. Καλημέρα και από μένα. Είμαι η Αναστασία Τοπάλη και σήμερα μέσα από το βιβλίο της κυρίας Νάτση θα ταξιδέψουμε σε μία άλλη εποχή, σε μία όμορφη εποχή όπου τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν, για να θυμηθούν και οι μεγαλύτεροι και για να μάθουν και τα μικρά παιδιά πώς ήταν η ζωή, τα σπίτια, οι άνθρωποι και οι συνήθειές τους. Να περάσουμε όμορφα. Ωραία, συγγραφέα. Που έγραψα το βιβλίο. Ωραία. Το βιβλίο «Δυο ψεύτικα γατάκια σε ένα αληθινό παραμύθι». Είναι ένα βιβλίο αυθόρμητο που γεννήθηκε από την ανάγκη να αναζητήσουμε σε χρόνια δύσκολα, περίπου όπως της πανδημίας, κάποιες στιγμές που μας έδωσαν χαρά. Να μεταφέρουμε αυτή τη χαρά στη σημερινή ζωή και αυτή τη χαρά τη βρήκα, την ανακάλυψα στην παιδική μου ηλικία. Με πρόσωπα τα οποία τώρα τα θυμάμαι με πολύ αγάπη και θα ήθελα αυτό το ευχαριστώ που δεν τους το είπα τότε να τους το πω τώρα με αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο ηθογραφικό, λαογραφικό, χωρίς να αναφέρεται η πόλη, θυμίζει τη ζωή της Κοζάνης τη δεκαετία του 60.